Κύριε, χαίρετε. Πέμπτη βράδυ σήμερα και η εκπομπή σήμερα είναι μαζί σας με ένα θέμα που έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Μαζί μας το πρόσωπο της εβδομάδας, θα έλεγα, που συζητήθηκε ίσως όσο κανείς άλλος τον τελευταίο καιρό, μετά και την απόφαση που για άλλους ήταν κεραυνός η ιδεθρία, αλλά και για άλλους που παρακολουθούσαν τον τελευταίο καιρό την πορεία του, ίσως δεν αποτέλεσε έκπληξη. Μιλούμε για τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Γιάννη Πανούση, ο οποίος προλίγων ημερών ανακοίνωσε ότι τελικά δεν θα είναι υποψήφιος πρίτανης στις επερχόμενες πρυτανικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 28 Μαΐου και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι καν μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου από την 1η του Σεπτέμβρη, οπότε και λίγη τυπικά η τριετής πρυτανική του θητεία. Κύριε Πανούση, βρισκόμαστε μαζί. Σας ευχαριστώ που μας δεχτήκατε εδώ στην Πρυτανία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Πολύς λόγος έγινε τον τελευταίο καιρό μετά την απόφασή σας. Άλλωστε, πολλές φορές απασχολείτε την κοινή γνώμη σχεδόν όποτε εσείς το επιθυμείτε. Και αυτό είναι ίδιο της δικής σας παρουσίας. Πώς φτάσαμε όμως στο να πείτε το μεγάλο φεύγω? Κοιτάξτε, συναισθηματικά δεν έχω πει τίποτα. Δηλαδή μέσα μου δεν έχει οριμάσει και δεν νομίζω ότι θα οριμάσει και ποτέ η επιθυμία να φύγω από τη Θράκη. Ό,τι σημαίνει η Θράκη για μένα και ό,τι σημαίνω εγώ για τη Θράκη. Πλην όμως κάποια στιγμή στη ζωή μας κάνουμε απολογισμούς, μετράμε τα υπέρ και τα κατά. Τι δώσαμε, τι μας δώσανε, και βρίσκω την ευκαιρία να πω για χιλιοστή φορά και δεν σταματήσω ποτέ να το λέω ότι εγώ ό,τι έγινα το φίλο στη Θράκη. Και θέλω να πιστεύω ότι τον καλύτερο μου αυτό τον αφιέρωσα στην προσπάθειά μου και στο Πανεπιστήμιο και στη νομική σχολή και γενικότερα στην προβολή της Θράκης. Όμως ένας κύκλος έκλεισε. Τα έφερε έτσι η ζωή, μου έγινε μια τιμητική μετάκληση, η οποία δεν με ακούμπησε στην αρχή καθόλου, με ευχαρίστησε. Αλλά δεν μου, από την πρώτη στιγμή εγώ σκέφτηκα, ωραία, να μια ευκαιρία να φύγω. Καθώς περνούσε ο καιρός όμως, δεν είχε αυτή η ενδεχόμενη αποχώρησή μου λόγω της μετάκλησης εκείνες τις αντιδράσεις που ως άνθρωπος και όχι ως πρίτανης ή ως καθηγητής θα μπορούσα να αναμένω. Μια απάθεια, και μιλάω τώρα γενικά αδικώντας ίσως τον κόσμο, αλλά μιλάω γενικά από τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεται κανείς σε επαφή και κυρίως είναι οι αρχές, οι πανεπιστημιακές, η μαζική κοινότητα ή οι αρχές της Θράκης. Μια απάθεια, μια καχυποψία. Δεν υπήρξε αυτή η έμεση αναγνώριση που λέει ότι δεν θέλουμε να φύγεις. Νομίζουμε ότι χρειάζεσαι εδώ. Έτσι σιγά σιγά άρχισα να εκλογικεύω το σύστημα και να υπερισχύουν παράγοντες όπως είναι η οικογένειά μου. Όπως ξέρετε, τα δυο μου παιδιά είναι μικρά. Η γυναίκα μου, ένας άλλος τρόπος ζωής. Είδα ότι δεν χάθηκε και τίποτα για τη Θράκη. Αν φύγω εγώ, θα βρεθούν γρήγορα τρόποι αντικατάστασής μου. Αυτά τα έχει πει και ο Μπρέχτ, ότι όταν φεύγεις σε λίγο καιρό σε ξεχνάνε, αλλά υπάρχει μια διάσταση, ξέρετε, ανάμεσα σε αυτό που πιστεύει η Ελλάδα για το ρόλο μου στη Θράκη και αυτό που πιστεύει η Θράκη για το ρόλο μου στη Θράκη. Με έχει πειράξει. Δεν δικαιωθήκατε δηλαδή κατά τη... Δεν να πω τέτοια πράγματα. Δικαιωθήκα, έγινα καθηγητής, έγινα πρίτανης, απέκτησα φήμη. Δεν μπορούσαμε τίποτα από όλα αυτά να είχαν συμβεί αν τον Οκτώβριο του 1978 από τύχη δεν είχα βρεθεί στη Θράκη. Έτσι, δεν μπορούσα να είμαι ένας άσημος δικηγόρος ή ένας περίεργος πολιτικός, δεν ξέρω τι θα έκανα. Θα σας πω και κάτι που για πρώτη φορά το λέω, γιατί είναι και πρόσφατο, που με έχει ενοχλήσει πραγματικά. Όπως ξέρετε, την κρίσιμη στιγμή πέρσι, όταν ήμουν Γενικός Γραμματέας από Δήμου και Πρίτανης, όταν μου ετέθη το ασυμβίβαστο από τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Ψέματα. Προηγουμένως,
όταν είχα έρθει με τον κύριο Σιμίτη εδώ στην περιοδία, είχα πείσει τον πρωθυπουργό και τους άλλους παράγοντες ότι θα πρέπει το Εθνικό Δήμο Παλαιοστώτων να εγκατασταθεί στη Θράκη. Μάλιστα το είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός. Το επιτελείο του Εθνικού Ιδρύματος είχε βγάλει τότε μία μπροσούρα, την είχε μοιράσει εναντίον μου. Τι είναι αυτά που κάνει αυτός ο νεαρός, μάλιστα κάπως έτσι το έλεγε, θέλει να πολιτευτεί, αυτό τα κάνει κλπ. Και μετά προέκυψε το θέμα του ασυμβιβάστου, όπου εγώ επέλεξα τη Θράκη. Μπροστά σε μία πολύ καλή, θα έλεγα, σταδιοδρομία, και εθνική, όχι κομματική. Να γυρνά στον κόσμο και να διαλαλεί τον ελληνισμό. Κάτι που εκτιμήθηκε, φαντάζομαι. Κάτι που ναι, και εκτιμήθηκε και εκτιμήθηκε. Πριν 2-5 μέρες εμφανίστηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΑΠΟΕ, του Εθνικού Ιδρύματος. Με πρόεδρο τον Πρίτανη του Πρόεδρος, ο Πρίτανης Παθμού Ιωαννίνων. Δυσάρεστη έκπληξη, θα λέγαμε, για την περιοχή μας. Ποιος είναι συμπαθέστατος και φίλος, αν θέλετε. Πλην όμως, ή έχει ασυμβίβαστο ή δεν έχει. Εκτός αν μόνο εγώ έχω ασυμβίβαστο όλη την Ελλάδα. Η Πρίτανης είναι, μπορεί να είναι πρόεδρος του ΕΙΑΠΟΕ. Και αν δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, από τον ίδιο τον υπουργό που έβαλε σε μένα ασυμβίβαστο, έτσι. Και αν δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, υπάρχει μια προσβολή. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να υπάρχει Πρίτανη σε αυτό το μαγαζί, να υπάρχουν καθηγητές, αφήστε τον Πρίτανη. Να υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι μονίμως εδώ 15-20 χρόνια μοχθούν για αυτό το πανεπιστήμιο, για αυτόν τον τόπο, και να έρχεται να εγκαθίσταται στη Θράκη το ίδρυμα με πρόεδρο έναν πολίτη άλλη πόλη, α το πούμε έτσι, να μην πω τώρα τον Πρίτανη. Όπως και τα μέλη του Συμβουλίου. Να μην έχουν. Εκτός του κυρίου Λασκαράκη δεν υπάρχει Θρακιώτης. Υπάρχει μια συνάδελφος από τη νομική σχολή. Πολύ καλή επιστήμα. Δεν έχει αφιερώσει τη ζωή της στη Θράκη. Εδώ υπάρχουν, όπως ξέρετε, λέκτορες, επίκουροι που είναι 20 χρόνια στην Κομωτήρη. Δεν τιμά, η πολιτεία δεν τιμάει τους ανθρώπους οι οποίοι με τον άθλητο τρόπο προβάλλουν τη Θράκη, αγωνίζουν τη Θράκη, μένουν στη Θράκη πολύ καιρό. Μήπως αυτό έχει να κάνει και με την σχέση, την οποία δεν θα χαρακτηρίζει κανείς την καλύτερη δυνατή που έχετε με τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών, ναι, τον κύριο Παπανδρέου, αλλά... γιατί αυτός έλαβε αυτή την απάντηση. Δεν μπαίνει σε προσωπικό επίπεδο, κατάλαβε, μπαίνει σε ένα θεσμικό και σε ένα συμβολικό. Είναι σαν να σου λέει ότι αν πηγαίνεις στην Αθήνα, κάνεις καλές σχέσεις, κοσμικές σχέσεις, πηγαίνεις στα γραφεία των υπουργών, τους διεξυπηρετείς κλπ. Μιλώντας για τη Θράκη ή για οτιδήποτε άλλο, έχεις πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να τιμηθείς από όταν κάτσεις εδώ στη Θράκη, αγωνιστείς, την προβάλλεις, έτσι κλπ. Δεν είναι καλά μηνύματα όλα αυτά για τους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν για τη Θράκη. Το χειρότερο είναι ότι δεν αντιδρά η ίδια η Θράκη σε αυτού του είδους τις επιλογές και τις πολιτικές. Συνιστά όμως αυτή η πικρία λόγω αποχώρησης από μια περιοχή την οποία, όπως λέτε, και την αγαπήσατε, αλλά και στην οποία χρωστάτε την καριέρα σας. Σε λίγο θα παρακολουθήσουμε τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος μίλησε για αυτήν την επιλογή σας και έκανε λόγο για μια άμεση δικαίωση την οποία εισπράττει ο καθένας από ένα στενό κύκλο. Η ιστορία και το μέλλον είναι αυτό που θα κρίνει την ευρύτερη πορεία κάποιου. Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε. Προσέξτε λοιπόν τι κινήσεις έκανα εγώ, θεωρώντας ότι δεν μπορώ να φύγω από τη Θράκη εγώ. Αν είναι, θα με διώξουν. Και θα με διώξουν με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ενεργητικά, δηλαδή σηκωφύγει, που δεν έχει γίνει έτσι. Και ο άλλος είναι παθητικά, μη αντιδρώντας. Τι έκανα εγώ λοιπόν? Και το λέω πιο επίσημα από ό,τι το είπα στο παρελθόν. Πρώτον, διαμέσου βουλευτού της Τράκης, έχει κατευθεί ερώτηση στη Βουλή. Τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός για να βοηθήσει το Πανεπιστήμιο και να εγγυηθεί την παραμονή καθηγητών, ακόμα και του Πρίτανη κυρίου Πανούση κλπ. Ποιου βουλευτή και πότε? Του κυρίου Νίκου Ζαμπουνίδη. Μάλιστα, τώρα. Τώρα που μιλάμε. Ναι. Κατατεθειμένη, δεν ξέρω πότε θα συζητηθεί. Μάλιστα. Σε συνεννόηση με τον κύριο Ζαμπουνίδη. Το δεύτερον, έκανα στον Υπουργό Παιδείας ένα έγγραφο όπου του έλεγα να βρεθεί ένας θεσμικός τρόπος να με περιμένει μετά. Δεν βιάζομαι εγώ να φύγω. Εντάξει, μπορεί σε 5, σε 7, σε 8 χρόνια να κουραστώ και να φύγω. Από ό,τι πληροφορήθηκα, γιατί δεν είμαι μέσα, έγιναν συζητήσεις υψηλό επίπεδο. Δεν έγινε αποδεκτό. Δηλαδή, ή τώρα ή καθόλου. Ενώ εγώ δεν βιάζω να φύγω. Εντάξει, ας υπάρχει μια μετάκληση, σε 5 χρόνια κατεβαίνω, αν θυμίζω, αν κάτι δεν αλλάξει. Το τρίτον, έκανα γράμμα στον Πρωθυπουργό. Όπου του καταθέτω το σχέδιό μου ανάπτυξη της Θράκης, με τις γνωστές διαφωνίες, αλλά βασίζω ένα σχέδιο ολοκληρωμένο. Και λέω, κύριε Πρόεδρε, μόνο εσείς μπορεί να εγκρίνετε το σχέδιο αυτό της ανάπτυξης της Θράκης, και αν θεωρείτε
ότι είμαι ένας από τους όρους εγγύησης για να αναπτυχθεί αυτό το πανεπιστήμιο, δώστε μου ακαδημαϊκό αίρεσμα να μείνω. Δηλαδή, εγώ σήμερα το μεσημέρι που μιλάμε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο, και δεν θέλω να πω ότι θα με πάρει πρωθυπουργός, ενώ ότι οι κύκλοι της πολιτείας, και δεν εννοώ μόνο το κυβερνό κόμμα, έτσι να εξηγέμαι, δεν είναι μια κομματική πράξη αυτή, που είναι ότι κύριε Πανούση πρέπει να μείνει Τσιτράκη, εγώ σας διαβεβαιώ σε 5 λεπτά θα έχω. Δεν θα έχω, έτσι κι αλλιώς δεν έχω κάνει δεκτή τη μετάκλησή μου, έτσι κι αλλιώς δεν έχω πει ναι ακόμα για να ξέρετε. Αλλά εν πάση τίνω προς τα εκεί, έτσι είναι φανερό. Θα έχω. Μέχρι πότε οριστικοποιείται χρονικά αυτό το ναι? Έχω ένα μήνα ακόμα. Ένας μήνας. Αλλά και η κίνηση του να μην κατέβω στις Πρετανικές εκλογές αυτό δείχνει. Αλλά εγώ δεν συνδέω την παράμονη Τσιτράκη με το να είμαι πρίτανης. Δεν πάω κατέβω και να χάσω. Είναι ένα αυτονόητο ερώτημα. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Μπορώ να μείνω Τσιτράκη για να εφαρμόσω και με τις νέες Πρετανικές αρχές αυτά τα οράματά μου. Και να είσαι σίγουρος. Τόσο εύκολο ήταν να γίνει αυτό όμως. Αν... Μπορεί να είναι λίγο δυσκολότερο, αλλά ξέρετε στην κοινή γνώμη. Στην κοινή γνώμη. Και θα το δείτε αυτό και αν φύγω. Ότι και βέβαια ο Πρίτανης και οι νέοι Πρετάνες εκφράζουν, γιατί οι Πρετάνες εκφράζουν τις Πρετανικές αρχές. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό στην κοινή γνώμη. Κοινή γνώμη, οι δημοσιογράφοι κλπ. Ζητάνε και κάποιον ο οποίος θα αρθρογραφεί, φαντάζομαι, για τη Θράκη, θα μιλάει για τη Θράκη κλπ. Άρα λοιπόν ο λόγος μου για τη Θράκη θα ισχύει και στο μέλλον, ανεξάρτητα αν θα είμαι καθηγητής της Θράκης, Πρίτανης δεν θα είμαι, ή καθηγητής της Αθήνας. Έτσι λοιπόν βλέπω ένα σύστημα το οποίο ναι, μεν αναγνωρίζει σε μένα ένα ρόλο και μια συμμετοχή και μια συμβολή, αλλά την παιδιά δεν παίρνει το βάρος να πει μήνε. Θεσμικό σύστημα, έτσι. Έκανα ενημέρωση σε πολλούς παράγοντες της πολιτείας. Και το είπα, ακόμα και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας προχθές, μου λέει, μα, θα το πω. Γιατί ο καθένας δεν μπορεί να σου πει μήνε ή φύγε, έτσι. Όχι, προσωπικό. Δεν αποδέχονται όμως το όραμα που έχετε για το Πανεπιστήμιο που αφορά την γνωστή πρότασή σας. Κοιτάξτε, όταν λέω όραμα, δεν λέω και καλά να πάει στην Δράμα και στην Καλά. Ένα αναπτυξιακό μοντέλο. Για ένα πολυεδρικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή δεν μπορεί, αν έρθει ο υπεύθυνοι παράγοντες πολιτείας και πούνε κύριε Πανούση, εμείς θέλουμε να γίνουμε αυτά στη Θράκη στην Κοιτή, δεν θα πω, α, αυτά θέλετε, εγώ ήθελα τα δικά μου. Δεν είναι τέτοιες. Απλά δεν βλέπετε καμία πολιτική διάθεση. Ναι, εγώ δεν βλέπω. Δηλαδή και τότε, αφού δεν υπάρχει εγγύηση για ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα για το Πανεπιστήμιο Θράκης, τότε το να μείνω Πρίτανης ή όχι είναι συνάρτηση πια τη προσωπική μου φιλοδοξία. Έγινα Πρίτανης. Τώρα ξαναγίνω Πρίτανης, εντάξει. Ή θα γίνω με τις εγγύησεις ενός συστήματος ότι θα εφαρμόσουμε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που επαναλαμβάνω δεν αναγκαστικά είναι το δικό μου. Μπορεί να είναι άλλα ερευνητικά ινστιτούτα, άλλα κέντρα σε άλλες πόλεις. Δεν το ζητάω όλα στην Κομωτινή. Δεν επιμένω σε αυτά. Εγώ μια πρόταση έχω κάνει. Αλλά το να μείνεις Πρίτανης για να πηγαίνεις στα δικαστήρια, για να κάνεις το δικαστικό επιμελητή μοιράζοντας κλήσεις ή δεν ξέρω τι, ή το να παρακαλείς τον υπουργό να σου δώσει μια πίστοση ή ολίγο τμήμα ή πέντε καρέκλες. Από πάση περιπτώσει είναι κουραστικό. Και επειδή δεν έχω πολιτικές βλέψεις για τη Θράκη, το επαναλαμβάνω συνέχεια αυτό. Θα ήταν μόνο για να κατέχεις έναν τίτλο. Τότε αρχίζουν πλέον να λειτουργούν άλλοι συναισθηματικοί παράγοντες. Ότι προτιμάς να κάνεις με τα παιδιά σου και τη γυναίκα σου. Κάποιος εύκολα θα μπορούσε να σκεφτεί ότι θα μπορούσατε να παλέψετε περισσότερο πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση, ίσως σε μια ακόμα πρετανική θητεία, καθώς εδώ στη Θράκη ειδικά οι παλαιότεροι αλλά και εμείς οι νότεροι έχουμε μάθει να πιστεύουμε ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς αγώνα. Ειδικά για αυτόν τον τόπο. Δεν άξιζε τον κόπο μία προσπάθεια ακόμα. Να σας πω τώρα, να σας πω κάτι. Όλα αξίζουν τον κόπο. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ κοιμάμαι και λέω θα χτυπήσω τηλέφωνο, κάτι θα συμβεί. Δεν το έχω πάρει απόψη. Και στο λέω, δεν το έχω πάρει απόψη συγκινησιακά, από άψη γραφειοκρατία, σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος. Αλλά να σας πω κάτι, κάνεις μια θητεία και ελπίζω να είναι και καλή, θα ήταν καλή και η δεύτερη. Όταν στο τέλος θητείας έλεγες, τώρα θα φύγω, θα σου έλεγα ο Πανούσης ήθελε να γίνει πρίτανης, ξανά γίνει πρίτανης και δυσκόθηκε και φύγει. Αυτό τον ενδιαφέρε. Πάντα υπάρχει ένας αντίλογος για το πότε κλείνεις ένα κύκλο. Πάντα θα υπάρχει κάτι. Τώρα μου πούνε τώρα ότι χρησιμοποιήσω σε εφαλτήριο τη Θράκη 19 χρόνια που είμαι εδώ και το γεγονός δεν θα το πούνε, αυτό το λόγο, όχι εφαλτήριο, ότι η Θράκη είναι η βάση μου ολόκληρη της επιτυχίας μου, θα μου το πούνε αν θέλω κάποιος κάπου πέρα. Δεν έχει κανένα νόημα αυτή η ιστορία. Πάντως πολλοί δεν σας πιστεύουν, ιδίως από τους πολιτικούς φορείς της περιοχής μας, ότι δεν είχατε πολιτικές βλέψεις για την περιοχή μας. Αν δηλαδή κάποιος ξέρει ότι εγώ πήγα σε ένα πολιτικό γραφείο, ζήτησα να μου δώσουν μια πολιτική θέση. Όχι ότι δεν θα μπορούσατε να το κάνετε, φαντάζομαι. Νομίζω ότι μπορούσα. Και νομίζω και ότι μπορώ. Δηλαδή, στοιχειοδός να κάνει κανείς ανάλυση των σχέσεων που έχω και των παρεμβάσεων που έχω γενικά στην πολιτική ζωή, θα μπορεί να καταλάβει ότι φεύγω από τη Θράκη μεθαύριο ως καθηγητής και ξαγυρνάω ως υποψήφιος δεν ξέρω τι, ως κατέχουν μια δημόσια θέση. Τώρα.
Έχετε δηλώσει ότι η πολιτική στην καριέρα στη Θράκη δεν θα επιθυμούσετε, όμως δεν έχετε αποκλείσει τίποτα για ανάλογη πορεία στην Αθήνα, στην περίπτωση που τελικά υπερισχύσει η απόφαση. Εγώ έχω δηλώσει πολλές φορές ότι η Θράκη δεν είναι ένας τόπος διαμονής, είναι ένας τρόπος να βλέπεις τη ζωή. Αυτή τη στιγμή εγώ αν φύγω θα αλλάξω τον τρόπο που θα βλέπω τη ζωή μου. Όχι με την έννοια ότι θα αλλάξω ιδεολογία ή κοσμοθεωρία ή ξέρω εγώ θα γίνω αλλιώς από ό,τι ήμουνα, αλλά οι συνθήκες διαφορετικές. Έτσι, στην Αθήνα είναι ένας κλασικός καθηγητής ίσως, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και όχι όλο αυτό το, τη μεγάλη πρόκληση που λέγεται Θράκη και Πανεπιστήμιο, και από εκεί πέρα πιθανόν να χρειαστεί να καλυφθεί ένας δυναμισμός μου με την παρουσία σε άλλες εργασίες. Χωρίς αναγκαστικά να είναι ότι θα είναι πολιτική αυτή, έτσι. Θα είναι όμως, αν δέχεστε ότι έχω έναν δυναμισμό και έτσι γεννάω ιδέες, το που θα πάει δεν ξέρω, πάει ένας καλός δημοσιογράφος, δεν ξέρω. Είναι άλλωστε και το αντικείμενο του, νομίζω, είναι, του τμήματος. Είναι άραγε τόσο ισχυρό έρισμα, τόσο ισχυρή η έλξη αυτού του τμήματος στο Καποδίστριο Πανεπιστήμιο, που να σας κάνει να το να βαραίνει στην δική σας συνειδησιακή και όχι το μόνο τμήμα ακαδημαϊκή ζυγαριά. Όχι, όχι. Το τμήμα δεν ξέρω αν είναι, δηλαδή τα χαρτιά είναι πάρα πολύ καλά, είναι, έχουν μεταπτυχία. Δεν ήταν από το Πάντιο η πρόταση, το σκεφτόσαστε? Όχι, δεν θα πήγαινα. Στο Πάντιο δεν θα πήγαινα και έχω προτάσεις για συμβολικούς, για συμβουλεύα. Δηλαδή εγώ ο άνθρωπος που χτύπησε την νομική της Παντίου να πάει να εκλεγεί σε ένα άλλο θέμα της Παντίου, δεν σας λέω συγκεκριμένο που δεν είναι και ποτέ νομική, δεν θα το έκανα. Ήταν έτσι συμβολικά λάθος για μένα. Πάντως τον τελευταίο καιρό και από τότε που εκδηλώθηκε και ανοιχτά η επιθυμία σας να μην θέσετε υποψηφιότητα, τουλάχιστον αυτό είναι το de facto, στις Βρετανικές εκλογές, εκδηλώθηκαν και κάποιες φωνές στην περιοχή μας. Ίσως όχι τόσο ισχυρές, όμως στη Ροδόπη ακούσαμε φωνές. Είπατε ότι στον Εύρο οι φορείς, οι νομάρχες και οι δήμαρχοι και εγγράφο ζήτησαν την παραμονή σας εδώ, αλλά και στην περιοχή μας έγινε κάτι ανάλογο. Ζητήσαμε την άποψη του αποφύτου της νομικής σχολής, την οποία έτσι κι αλλιώς διδάσκεται, του κυρίου Ευρυπίδη Στυλιανίδη για την απόφασή σας αλλά και για το όραμα που έχετε στο Πανεπιστήμιο. Να την ακούσουμε και θα επανέλθουμε. Καταρχήν να πω ότι με τον κύριο Πανούση με συνδέει όχι απλά μία συνεργασία αλλά και μία φιλία, αλλά και παράλληλα και η σχέση φοιτητή προς καθηγητή, διότι κατά τη διάρκεια του σπουδών μου εδώ ήταν καθηγητής μου. Νομίζω ότι ήταν επικοδομητική αυτού του είδους η σχέση, διότι είναι ένας από τους διακεκριμένους καθηγητές του κλάδου του και ήταν βέβαια καλό για το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης ότι τα προηγούμενα χρόνια προσέφερε εδώ τις υπηρεσίες του. Όπως και είναι απώλεια το γεγονός ότι φεύγει επιστημονικά. Πολιτικά, παρότι κινηθήκαμε σε αντίπαλους πολιτικούς χώρους και μάλιστα εγώ με την ιδιότητα του συνδικαλιστή της Δάπνου Δουφουκού τότε και εκείνος με την ιδιότητα του συνδικαλισμού του πανεπιστημιακού καθηγητή, οφείλω να ομολογήσω ότι η συνεργασία μας ήταν πολύ επικοδομητική και προς όφελος του Πανεπιστημίου. Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών μου και του διδακτορικού μου στο εξωτερικό, η συνεργασία αυτή, η πολιτική ή αν θέλετε η τοπική συνεργασία, έγινε ακόμα περισσότερο επικοδομητική. Και μάλιστα η κορύφωσή της ήταν προσφάτως, όταν ο κύριος Πανούσης ως πρίτανης του Δημοκρατίου επιχείρησε την ίδρυση κάποιων νέων Ινστιτούτων που είχαν σχέση και με την αγορά της περιοχής και με την ανάπτυξη του Δημοκρατίου. Και από την δική μου πλευρά, εγώ ως υποψήφιος βουλευτής της αντιπολίτευσης, προώθησα με παρέμβαση μάλιστα του τότε βουλευτή Θεσσαλονίκης ακόμα και όχι ακόμα και είναι αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, κύριου Κώστα Καραμαλή, την ερώτηση στη Βουλή για την επιτάχυνση της δημιουργίας αυτών των νέων τμήματων. Επομένως ήταν επικοδομητικό και αυτό το κομμάτι. Για μένα δεν φεύγει απλά ένας καθηγητής, φεύγει ένας πολύτιμος συνεργάτης πάνω στα ζητήματα της Θράκης και ειδικότερα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και βέβαια ένας φίλος. Πιστεύω όμως ότι όλοι αυτοί οι καθηγητές, οι προσωπικότητες που περάσαν από εδώ από το Δημοκρατίο, δεν πρέπει να ξεχνούν το Δημοκρατίο όταν θα βρεθούν σε κάποιες άλλες πανεπιστημιακές κοινωνίες. Πιστεύω ότι ο κύριος Πανούσης δεν θα το ξεχάσει.
Πιστεύω ότι στο πρόσωπό του μπορούμε να βρίσκουμε έναν αρρωγό και συμπαραστάτη σε οποιαδήποτε προσπάθεια κάνουμε σαν περιοχή για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου μας και την ανάδειξη του τόπου μας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν λυπάμαι που φεύγει. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή η πολιτεία θα πρέπει να δημιουργήσει ένα θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέπει σε όλους τους καθηγητές αυτής της βαθμίδος και αυτής της αξίας να λειτουργούν εκπαιδευτικά και διδακτικά και ερευνητικά κυκλικά στον ελλαδικό χώρο. Αυτή η πρόταση ήταν και προσωπική μου πρόταση για το πρόγραμμα παιδείας της Νέας Δημοκρατίας. Ότι δηλαδή η εξέλιξη ενός καθηγητή από τη μια βαθμίδα στην άλλη θα πρέπει να γίνεται με κρίση που θα γίνεται στο συγκεκριμένο πρόσωπο από ΔΕΠ άλλου πανεπιστημίου, ούτως ώστε ένα διαγεγραμμένο επιστημονικό προσωπικό δυναμικό να έχει την δυνατότητα όταν εξελίσσεται από βαθμίδα σε βαθμίδα, από λέκτορα σε επίκουρο, αναπληρωτή και τακτικό, να κρίνεται και να διδάσκει κάθε φορά σε διαφορετικό πανεπιστήμιο. Αυτό θα διασφαλίσει και το ισόβαθμο των πανεπιστημίων της χώρας, αλλά θα δώσει και την ευκαιρία στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, που είναι ένα πανεπιστήμιο που μπορεί να έχει προοπτική και ελπίδα για το μέλλον, να φιλοξενεί κατά καιρούς διακεκριμένες προσωπικότητες επιστημόνων που θα παρέχουν την υπηρεσία τους όχι μόνο σε ένα εκπαιδευτικό ερευνητικό ίδρυμα, αλλά και σε μια περιοχή που έχει τόσο πολύ ανάγκη την πνευματική θωράκιση, ειδικά τη δεκαετία που μας έρχεται. Μπορεί να πει κανείς ότι είναι ορθές κάποιες αποφάσεις που λαμβάνονται παρονμητικά και με βάση το συνέστημα, όπως η συγκεκριμένη του κυρίου Πανούση, ο οποίος είπε ότι δεν αναγνωρίστηκε ίσως σωστά πρέπει το έργο του και η προσφορά του στην περιοχή, γι' αυτό και αποχωρεί. Όχι, δεν νομίζω ότι κάποιος που μπαίνει μπροστά στην αντιμετώπιση προβλημάτων πρέπει να περιμένει ολοσκερή άμεση δικαίωση αυτών που πράττει. Πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι σηκώσαν εδώ κατά καιρούς στη σημαία και για την ανάπτυξη της περιοχής και για την ανάδειξη της περιοχής θα πρέπει να αποζητούν δικαίωση στο μέλλον. Θα πρέπει οι επιλογές, οι τομές και το έργο που έχουν παράγει εδώ στην περιοχή να περιμένουν να δικαιωθεί στο μέλλον και στο παρόν θα πρέπει να προσδοκούν δικαίωση μόνο από έναν κύκλο ανθρώπων που πραγματικά συμπονούν, κατανοούν και συναισθάνονται την ανάγκη αυτής της αναπτυξιακής προσπάθειας και την θεωρούν ως συλλογική προσπάθεια και όχι ως ατομική προσπάθεια. Για μένα είναι απώλεια, θα έπρεπε να μείνει εδώ. Και τώρα ακόμα που μιλούμε, νομίζω ότι θα έπρεπε να το σκεφτεί και να μείνει εδώ. Η Θράκη, όλες αυτές τις προσωπικότητες που περάσαν από εδώ, τους διακεκριμένους καθηγητές, τους χρειάζεται ακόμα περισσότερο τώρα. Και όταν λέμε ότι τους χρειάζεται η Θράκη, εννοούμε ότι τους χρειάζεται σήμερα η Ελλάδα. Διότι την επόμενη δεκαετία από αυτήν εδώ την περιοχή θα περάσει τόσο η αναπτυξιακή πολιτική της χώρας, μια που επίκειται η διείσδυση στο βαλκανικό χώρο, στη βαλκανική αγορά και ίσως και προς Ανατολάς, εάν ολοκληρωθεί η τελωνιακή ένωση της Τουρκίας με την Ευρώπη, αλλά από εδώ ίσως θα περάσει και η εθνική μας πολιτική. Εδώ θα χαραχθεί η εθνική πολιτική της Ελλάδος και μια πολιτιστική και πολιτική επίθεση φιλίας στην Ανατολική Ευρώπη και στην ενδοχώρα των Βαλκανίων. Μπορούμε να έχουμε ένα σύντομο σχόλιο για μια πρόταση του Πρίτανη του κυρίου Πανούση που ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών και αντιδράσεων κάποια στιγμή εδώ από φορείς της Ροδόπης. Έχει να κάνει με την επέκταση του Δημοκρατίου σε άλλες πόλεις της Θράκης. Πώς την βλέπετε εσείς αυτήν την πρόταση? Κοιτάξτε, δηλαδή, στο θεσμό του Πολυεδρικού Πανεπιστημίου πιστεύω. Και νομίζω ότι η λειτουργία του Δημοκρατίου απέδειξε ότι είναι ένας πετυχημένος θεσμός. Από εκεί και μετά υποχρεούμε, νομίζω, να πω ως υποψήφιος βουλευτής του Νομού Ροδόπης ότι σαφώς το κέντρο βάρος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου πρέπει να μείνει στο Νομό Ροδόπης. Δημογραφικά, ερευνητικά, πανεπιστημιακά γενικότερα και αναπτυξιακά συμφέρει ο κύριος όγκος και των σχολών και των φοιτητών να συγκεντρωθεί στην Κομωτινή. Και σαφώς η διοικητική πρωτεύουσα της περιφέρειάς μας θα πρέπει να είναι και διοικητική πρωτεύουσα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Τώρα, επιμέρους δημιουργία σχολών ή ερευνητικών κέντρων σε άλλες πόλεις του Εύρου ή της Ξάνθης, σαφώς είναι ευπρόσδεκτες και μπορούν να βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη, αρκεί να είναι συνδεδεμένες πάντοτε με την φυσιογνωμία της τοπικής αγοράς και της τοπικής οικονομίας. Αλλά το λέω πάλι, ο κορμός, το κέντρο βάρος πρέπει να παραμείνει στην Κομωτινή.
Ακούσατε τον κύριο Στυλιανίδη, κύριε Πανούση. Θα απαντήσω πρώτα συναισθηματικά. Εγώ χαίρομαι που οι φοιτητές μας ξεπερνάνε. Και χαίρομαι που ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης εκφράζει κατά τον καλύτερο τρόπο, ως νέος, ως μορφωμένος, ως όριμος, τα οράματα, τους πόθους, ελπίδες του λαού της Τράκης. Είχα παρακολουθήσει την εξέλιξή του και την επιστημονική. Όλα όσα δήλωσε για τις σχέσεις μας είναι αλήθεια. Μέσα μου κατά βάθος πίστευα ότι θα τον κερδίσει η επιστήμη και όχι η πολιτική, και το έχω πει. Βέβαια, εντάξει, ήρθαν συνθήκες ευνοϊκές για αυτόν και μπήκε πολύ γρήγορα σε κεντρικές πολιτικές θέσεις. Έτσι δεν έμεινε σε κάποιο περιθώριο. Άλλωστε τον τίμησε και ο λαός της Ροδόπης με την ψήφο του, ανεξάρτητα από τα γνωστά συστήματα τα εκλογικά. Έτσι λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς μπορεί ένας δάσκαλος και ένας φοιτητής να αλληλοεπηρεάζονται με διαφορετικές αφετηρίες ιδεολογικές ή πολιτικές, με ένα σεβασμό στη γνώμη του άλλου και με κοινή δράση σε ζητήματα που είναι κοινού ενδιαφέροντος. Ένας Ευρυπίδης Στυλιανίδης ο οποίος έρχεται τη στιγμή που εσείς φεύγετε. Έτσι, δεν ξέρω αν έχει τα καλύψει το δικό μου κενό, έτσι, γιατί εγώ δεν πιστεύω, ξέρετε, σε κενά. Πιστεύω ότι η ιστορία περπατάει, βρίσκει λύσεις. Ναι, θα ξέρω τον κόπο να μπει στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έχει πέσει με τα μούτρα στην πολιτική. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα του οράματος για τη Θράκη. Μα εγώ είμαι ο πρώτος που λέω ότι το κέντρο του Πανεπιστημίου Θράκης θα είναι η Κομωτινή. Αλλήμον αν μετακινηθεί όχι μόνο το διοικητικό κέντρο η Κομωτινή, αλλά και το κέντρο του γύφνεσθε του ακαδημαϊκού πρέπει να είναι η Κομωτινή. Δηλαδή εδώ πρέπει να έρχεται όλο το δυναμικό του κόσμου της έρευνας και της επιστήμης. Εδώ πρέπει να έρχεται και να συζητάει τα προβλήματα ανάπτυξης ή ειδικότερα επιστημονικά θέματα. Ερχόμαστε πάλι στην πρόταση αυτή λοιπόν. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να αναπτύσσει ανισομερός ένα πανεπιστήμιο το οποίο για ιστορικούς λόγους έχει σε τρεις πόλεις καταρχήν ιδρυθεί και λειτουργεί. Ήταν ιστορικό λάθος αυτό? Εγώ πιστεύω ότι είναι μια ιστορική πρόκληση όπως γενικά είναι η Θράκη. Η Θράκη είναι μια ιστορική πρόκληση σε πολλά επίπεδα. Και αν μου ζητούσατε πριν 4-5 χρόνια τη γνώμη, θα ήμουν και σχετικά αρνητικός. Τώρα όμως η τεχνολογία μας έχει οδηγήσει σε άλλα πράγματα. Εχθές ήταν εδώ, μάλιστα καλεσμένος και από τον Ευρυπίδη και από μένα, ένας καθηγητής της Βραζιλίας. Και το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο, αν δεν κάνω λάθος, εκτείνεται σε 1500 χιλιόμετρα. Δηλαδή έχει. Έτσι, δηλαδή εδώ μιλάμε πια για δίκτυα, για πανεπιστημιακά δίκτυα. Δεν μιλάμε για ένα κτίριο σε μια πόλη που καθδίκουν οι άνθρωποι και μιλάνε μεταξύ τους ή κάνουν μάθημα. Και εδώ στο πανεπιστήμιο μας, παν όλα πάνε καλά και το εύχομαι, σε 2 χρόνια, δεν μπορώ νωρίτερα, θα έχουμε τηλεκπαίδευση. Δηλαδή θα κάθεστε εδώ πέρα στο γραφείο σας και θα δίνετε μαθήματα ή θα εξηγείτε ζητήματα και θα τα ακούει ο άλλος ότι εγώ στον Ευρωκόπη. Και στο εξωτερικό. Πώς να το πιστέψει αυτό κανείς, κύριε Πρίτανη, όταν επί 19, 20, 22 χρόνια που το Πανεπιστήμιο έχει ιδρυθεί, βλέπουμε ελάχιστα βήματα να έχουν γίνει προς την ανάπτυξή του. Το γνωρίζετε πολύ καλά, Πρίτανη, του Πανεπιστημίου είστε. Βλέπουμε και εμείς από έξω τις σχολές που δεν γίνονται. Βλέπουμε στην Αλεξανδρούπολη ότι δεν έχει γίνει ακόμα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Στην Κομωτινή ακόμα καμία σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου δεν έχει ιδιόκτητες αίθουσες διδασκαλίας. Μήπως δεν έχει θέσει επί του παρόντος το συγκεκριμένο όραμα και συγκεκριμένη προοπτική, βλέποντας ότι ουσιαστικά οι άμεσες λύσεις δεν μπορούν να δοθούν. Πόσο μάλλον οι λύσεις που. Να σας πω, καταρχήν το να δούμε το συγχρονισμό, το λεγόμενο timing, είναι πραγματικά σημαντικό στρατηγικό θέμα. Να δούμε δηλαδή, αν έχεις ένα εκατομμύριο, το ρίχνεις αυτό το εκατομμύριο πάνω σε μία υπάρξα δομή, ρίχνεις 900.000 σε 100.000, φτιάχνεις το καινούριο ή ξεκινάς το καινούριο. Αυτό είναι ένα θέμα που θα θέλει συζήτηση. Έχει να κάνει μια ρεαλιστική. Μα κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι όλα ρεαλιστικά είναι. Δηλαδή το θέμα είναι πώς θα συνδυάσει τα μέγεθα και τα δε. Ούτε είναι ωραίο να θέλει ένα πανεπιστήμιο και να χτίζει συνέχεια, λες και είναι εργολαβικός μηχανισμός. Ούτε ωραίο είναι ένα πανεπιστήμιο να πάρει όλα τα χρήματά του και να τα ρίξει σε μισθούς.
Λάθος και αυτό, έτσι. Πρέπει να βρούμε πώς θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Και ταυτόχρονα βλέπουμε και πέρα τη μύτη μας. Διότι αλλιώς δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά διαχειριστές μιας κατάστασης. Δηλαδή, να δώσουμε τους μισθούς, να κάνουμε την καθημερινή λήψη αποφάσεων για να εξυπηρετείται ένα σύστημα. Δεν μπορεί να βλέπεις έτσι. Πρέπει να το ανοίγεις το σύστημα. Έτσι. Να δούμε αν το ανοίγεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Διαχείριση των. Ναι, δεν φτάνει το να λες ότι δεν είμαστε μια τράπεζα που κάνει λογιστικές, ας πούμε, και μόνο καθαρίσεις ή πράξεις. Πρέπει λοιπόν να δούμε και άλλα πράγματα. Τα οποία τα κάνουμε όλα μαζί. Την ίδια ώρα που λέτε ότι κάνουμε ένα άνοιγμα που μερικοί, με το οποίο μερικοί διαφωνούν, την ίδια ώρα κάνουμε διεθνή κέντρα, κάνουμε ερευνητικά πανεπιστημιακά Ινστιτούτα Διαπολιτισμικής Αγωγής στην Αλεξανδρούπολη, το Διεθνές Κέντρο, στην Ξάνθη. Όλα αυτά θέλουν χρόνο, θέλουν ρήμανση. Δεν είναι δηλαδή, άντε βάζουμε πέντε πέτρες και το στήσαμε. Δηλαδή, δεν θα ήμουν εγώ ευτυχής αν είχαμε τις καλύτερες εγκαταστάσεις του κόσμου και δεν είχαμε φοιτητές μέσα, γιατί οι φοιτητές δεν είχαν κανένα κίνητρο άλλο πέραν των μαθημάτων που δεν είναι και υποχρεωτικά για να μένουν στη Θράκη. Αυτή η λογική των άδειων του βαριών, των επενδυτών, των αεριτζίδων, δεν πρέπει να μπήκε στο πανεπιστήμιο. Ότι αν ένα πανεπιστήμιο χτίζει, σας θυμίζω ότι άλλα πανεπιστήμια δεν χτίζουν τίποτα. Χτίζει τίποτα η Αθήνα. Χτίζει τίποτα η Θεσσαλονίκη. Αυτά έχουν ήδη κατασκευαστεί. Έχουν κατασκευαστεί. Ο ιστός της πόλης καλύπτει. Θα βρούμε τρόπο να καλύπτει ο ιστός της πόλης τις ανάγκες κατοικιών κλπ. Εντάξει. Το πανεπιστήμιο βγήκε γρήγορα. Έχει πολύ καλό όνομα. Κάνει κινήσεις σε όλα τα επίπεδα ταυτόχρονα. Σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, θα μπορείτε να μου πείτε ότι αυτοί ήταν πιο λαθεμένοι, πρέπει να γίνει πιο αργά ή πιο νωρίς. Αυτό πάντα μπορεί να γίνει αυτή η κριτική. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να ζούμε όπως άλλα πανεπιστήμια με το μέρα με τη μέρα. Από πολλούς φορείς της περιοχής έχει υποθεί κατά καιρούς όχι μορφή, αλλά το παράπονο ότι τα τμήματα του πανεπιστημίου δεν συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της περιοχής. Ο πρωτογενής τομέας είναι κυρίαρχος, μοχλός προς το παρόν. Οικονομικής ανάπτυξης για την περιοχή μας και τα τμήματα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου δεν συνδέονται άμεσα με αυτόν τον τομέα. Ούτε η εφαρμογή κάποιων άλλων τμήματων που έχουν ή λειτουργούν στην περιοχή μας έχουν συνδεθεί και αυτά με την τοπική κοινωνία. Ένα μέγα ζήτημα, κύριε Πανούση. Κοιτάξτε, εγώ έκανα μια ομιλία πριν από λίγες μέρες σχετικά με το με ένα θέμα που απασχολεί και τον ΟΣΑ πολύ έντονα. Τι είναι ακριβώς, ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος του Πανεπιστημίου στην περιφερειακή ανάπτυξη? Ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος? Μπορεί να υπάρχει και ποιος είναι? Δηλαδή, πρέπει σόν και καλά ένα πανεπιστήμιο και εν πάση περιπτώσει ένα τμήμα του, ας είναι τμήμα, όπως λέτε εσείς, πρωτογενούς τομέα. Τα άλλα, τι θα είναι? Δηλαδή, ο μόνος τρόπος ένα πανεπιστήμιο να συμβάλλει είναι να κάνει αγροτική σχολή εδώ, ας το πούμε έτσι. Και θα κάνει μία ή θα κάνει κι άλλες? Η νομική τι χρειάζεται? Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται? Αν χρειάζεται, πώς την υποστηρίζει με άλλα κέντρα ή με άλλες δομές ώστε να αναπτυχθεί και να μην μείνει μόνο μία αίθουσα διδασκαλίας και 10 φοιτητές? Έτσι λοιπόν, το αν το πανεπιστήμιο, τα τμήματά του και οι άνθρωποι του, που είναι δύο διαφορετικά θέματα, το πανεπιστήμιο και οι πανεπιστημιακοί ή και οι φοιτητές, έχουν ή δεν έχουν αμφίδρομη σχέση με την πόλη, πέραν της κατανάλωσης και της παραδιαμονής εδώ και όλα αυτά, αυτό θα πρέπει να το συζητήσουν όλοι μαζί. Έτσι, γιατί οι πανεπιστημιακοί έχουν ακριβώς την ίδια εντύπωση, ότι δεν μας θέλει η πόλη, μας έχει απομονωμένους. Η πόλη λέει, εσείς είστε κάποιοι περίεργοι άνθρωποι, δεν σας πολύ καταλαβαίνω, μόνο από ήχους ακούμε. Ζήτησε ένα γυάλινο πύρου. Ναι, δεν ξέρουμε πώς λειτουργείτε. Λείπετε, ή γιατί λείπετε, ή είναι υπτάμενοι, ή άλλοι είναι καλοί, ή άλλοι είναι που έρχονται σε εκδηλώσεις, άλλοι που δεν έχουν σε εκδηλώσεις, άλλοι τους βλέπουμε στα δέρνα, δεν τους βλέπουμε. Υπάρχει πάντα ένας προβληματισμός. Κάποτε ξεκινήσατε έναν διάλογο. Αυτός ο διάλογος τελικά δεν τελεσφόρησε με την τοπική κοινωνία. Κάλεσατε κάποιους φορείς. Μου φαίνεται έχει γίνει μία συνάντηση. Έγινε την πρώτη φορά μία συνάντηση στις τρεις πόλεις. Και αντιλάχισαν κάποιες απόψεις. Και είχαμε υποσχεθεί να κάνουμε και δεύτερη. Δεν έγινε τίποτα. Προέκυψε, να σας πω, δεν είναι τυχαίο, διότι εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον προσπαθώ να κάνω τη δεύτερη συνάντηση. Αλλά για να μην είναι η ίδια, δηλαδή μην ξαναμαζευτούμε και ξαναπούμε τα ίδια, θα έπρεπε να υπάρχει μια προετοιμασία για ορισμένα ζητήματα. Είδα λοιπόν με τις εκτιμήσεις που έκανε και ο κ. Τριανταφυλλίδης ο αντιπρίτανης, που είχε επιφορτιστεί με την προετοιμασία, ότι με την ευκαιρία της κατάθεσης της δικιάς μου πρότασης θα μπαίναμε σε μια σειρά τριβών που δεν θα βοηθούσε αυτή η συνάντηση. Δηλαδή θα μας οδηγούσε σε μια πόλωση, δεν θα μας οδηγήσει σε μια συλλειτουργία σε αυτό το θέμα.
Ύστερα, από την άλλη μεριά, ενώ εμείς κάναμε ένα άνοιγμα και κάτι δεν μπορεί να πει όχι, για πρώτη φορά στα 20 χρόνια η σύγκληρο συνεδρίστηκε στις τρεις πόλεις και κάλεσε και στους φορείς των τριών πόλων και συζητήσανε και μιλήσανε και γνωριστήκαν κλπ. Τι έγινε το αντίστροφο. Δηλαδή, μαθαίνω εγώ από τις εφημερίδες ότι γίνονται αναπτυξιακές προσπάθειες, ότι γίνονται συγκεντρώσεις, ότι γίνονται διάφορα πράγματα. Στα οποία δεν καλείται το πανεπιστήμιο. Τα οποία δεν καλείται. Το ξέρετε, δεν είναι μια πρόσκληση. Έρχεται στις περισσότερες φορές. Δεν μιλούμε για κάτι τυπικό. Ναι, μια ουσιαστική μπράβο. Συμμετοχή στη χάραξη ναι, μιας στρατηγικής. Δεν το βλέπω. Και ένα που λέει στρατηγική. Έκανα μια πάλι από τις πρώτες ενέργειες του 1994. Ήταν η δημιουργία της ομάδας στρατηγικού σχεδιασμού. Δηλαδή, μια ομάδα με καθηγητές, με τεχνικό επιμελητήριο, με δήμο, με ειδικούς για τα ζητήματα ανάπτυξης πανεπιστημίου υποδομής. Δηλαδή, πού να κάνουμε το αυθέατρο, πού να κάνουμε αυτό, γιατί να το κάνουμε μόνοι μας, να ρωτήσουμε και το Δήμο, να ρωτήσουμε το Ελληνικό Επιμελητήριο. Και λειτουργεί αυτό. Κάνουμε κάποιες καλές δουλειές. Δεν έγινε το αντίστοιχο. Δεν φάνηκε αυτό το άνοιγμα του Πανεπιστημίου να είχε ως συνέπεια και το άνοιγμα των άλλων φορέων, δεν αναγκαστικά του Δήμου, μην μπούμε σε αυτό το ψευτοδίλημα. Των άλλων φορέων. Ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα στον τομέα των. Φαρμακεία, δεν ξέρω εγώ. Να καλέσουμε την ιατρική σχολή να το συζητήσουμε. Μάλιστα. Πάντως η Θράκη, τον τελευταίο καιρό προσπαθεί να ξεφύγει, όπως και εσείς το παρατηρείτε, από αυτή την εσωστρέφεια και αυτή την κλειστοφοβία που επί χρόνια υπήρχε στην περιοχή. Δεν είναι τόσο εύκολο να αποβληθούν αυτά τα σύνδρομα που επί έτη καλλιεργήθηκαν. Αν το βάζει σε ψυχολογικό επίπεδο, θέλει πράγματι ένα χρόνο. Αν το βάζει σε επίπεδο συμφερόντων, θέλει πάρα πολλά χρόνια. Διότι εγώ. Δεν πιστεύω ότι είναι το πρόβλημα μόνο μία μορφή υποψίας, καχυποψίας σε ανθρώπους οι οποίοι πιθανόν να θρακολογούν για να κερδοσκοπούν. Αυτό μπορεί να το δει κανείς σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Φοβάμαι όμως ότι η κλειστή κοινωνία, η οποία ως κλειστή είναι και περισσότερο ελεγχόμενη, αποτελεί πυρήνα πολιτικής εδώ. Δηλαδή δεν έχω δει να το θέλουν το άνοιγμα. Σε πολλά επίπεδα το λέω έτσι, σε πολλά επίπεδα. Προτιμούν ένα κλειστό σύστημα που γνωρίζουν τις αντιδράσεις του και αν θέλετε και σε μεγάλο βαθμό υποφελούνται, παρά ένα ανοιχτό σύστημα που ξαφνικά θα χαθούν. Αυτό αφορά και την πανεπιστημιακή δομή και την τοπική κοινωνία, έτσι δεν είναι. Δηλαδή εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει 10 κλιματολόγους η Θράκη. Γιατί δεν έχει έναν καθηγητή των Πανούς, γιατί. 10. Σε λέω ότι θα έχει κανέναν. Δεν ξέρω. Δηλαδή γιατί να μην ανοιχτούν τα συστήματα. Σε κάποια στιγμή, σε κάποια αποστροφή μου φαίνεται του λόγου σας στην συνέντευξη που τόσα όταν ανακοινώσατε το ότι αποχωρείτε, ουσιαστικά ταυτίσατε την πολιτική στην περιοχή με τη συναλλαγή. Και το σημείωσα. Ναι, δεν ξέρω αν είπα, δεν νομίζω ότι είπα τον συναλλαγή. Είπα ότι πράγματι έχει κανείς την αίσθηση ότι πέραν του φανερού και στη λογική της κλειστής κοινωνίας και της αξιοποίησης με την, και της εκμετάλλευσης και του χαμηλού επίπεδου εκπαίδευσης που είναι γνωστό ότι υπάρχει στη Θράκη και διαφόρων διαχωριστικών γραμμών, ο πολιτικός λόγος εδώ πέρα είναι ένας πολιτικός λόγος ετεροκαθοριζόμενος. Δεν μοιάζει να είναι ανεξάρτητος πολιτικός λόγος. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, δεν σε πρόσωπα. Έχω αυτή την αίσθηση. Ποιοι μπορεί να τον αντικαθορίζουν αυτόν τον λόγο. Κοιτάξτε, η ίδια η σύνθεση του πληθυσμού οδηγεί τους πολιτικούς. Τους περισσότερους να λέω για να μην μου πούνε τώρα ότι έτσι. Ή μπορεί να οδηγήσει τους πολιτικούς στο να αυτολογοκρίνονται. Φοβούμενοι ότι αν πούνε κάποια πράγματα με το όνομά τους, κινδυνεύουν να μην ψηφιστούν από το μισό του πληθυσμού, να μην βγουν ξανά. Καταλάβατε. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα τέτοιας λειτουργίας. Όπως και η ανάγκη του να ξαναβγεί, δηλαδή το να μαζέψει ψήφους, οδηγεί σε μια τυφλή πολιτική. Σαφώς ο καθένας να εκλεγεί, αλλά το θέμα είναι τι τάζεις. Πώς το τάζεις, σε ποιον τον τάζεις, με ποιον έχεις επαφή. Διότι έχω την αίσθηση ότι από μια μεριά υπάρχει μια έντονη τάση εχθρική απέναντι στο προξενείο και από την άλλη σε δύσκολες στιγμές οι ίδιοι άνθρωποι που εμφανίζονται αγανακτισμένοι απέναντι στη δράση του προξενείου να συναλλάσσονται με ανθρώπους του προξενείου. Εμέσως. Εμέσως. Εσύ, αλλά δεν λέω ότι παίρνουν λεφτά, έτσι, εξήγημα. Να έρχονται σε επαφή με ανθρώπους του προξενείου στο όνομα μιας εκλογικής νίκης ή μιας εκλογικής τέτοιας. Λοιπόν, υπάρχουν διπλά πρόσωπα στη Θράκη. Πολλά διπλά πρόσωπα, δυστυχώς.
καθορίζουν και το παρόν της. Πριν από λίγο αναφέρατε για το ότι το επίπεδο της εκπαίδευσης στη Θράκη είναι χαμηλό. Θα περίμενε λοιπόν κανείς από την πολιτεία που επί χρόνια κάνει ασκήσεις επί χάρτου και χαράσει στρατηγικές να προκαλέσει το Πανεπιστήμιο της Θράκης να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια αναβάθμισης του εκπαιδευτικού επίπεδου. Επί 19 χρόνια εδώ και επί μακρόχρονικό διάστημα σε πρετανικά σχήματα. Έχετε δει αυτή την πρόθεση να υλοποιείται? Να σας πω κάτι. Δεν ξέρω η πολιτεία τι είχε στο μυαλό της όταν έκανε το Πανεπιστήμιο Θράκης. Σαφώς δεν είχε στο μυαλό της να εκχωρήσει και η κεντρική εξουσία και η τοπική εξουσία αρμοδιότητες, όχι εξουσίες, αρμοδιότητες. Εγώ θυμάμαι όταν είχα πρωτοέρθει το 1978 εδώ, επειδή είχα επηρεαστεί και από τα ρεύματα της εποχής, είχα πει τότε σε κάποιους ανθρώπους ότι να κάνουμε ανοιχτό πανεπιστήμιο, να πηγαίνουμε, να μιλάμε, ξέρω εγώ, από εδώ και από εκεί, σε χωριά, σε βουνά κλπ. Όχι, λέει, αυτό δεν πρέπει να κάνεις. Δεν πρέπει να το κάνεις, έχουμε δικιά μας εθνική πολιτική. Ενώ θα κάτι τα ξέρουν που δεν το ξέρω εγώ, είμαι και νέος. Πέρασαν 19 χρόνια, δεν καταλάβει αυτή η περιβόητη εθνική πολιτική που δεν επιτρέπει στο πανεπιστήμιο θεσμικά να λειτουργεί. Και λειτουργεί ποιος? Ο κανένας, θα έλεγα εγώ. Μιλάω για την εκπαίδευση, πάντα έτσι. Ναι, ναι. Ποιο είναι πιο αξιόπιστο? Δεν λέω ότι δεν έχει προβλήματα ο θεσμός του πανεπιστήμιου, αλλά είναι αξιόπιστο θεσμός, είναι ουδέτερος πολιτικά. Ένα τμήμα που κάνει ένα πρόγραμμα και πάει και διδάσκει, εκπαιδεύει ή καταρτίζει. Δεν πάει το κάνει ούτε για να κερδοσκοπήσει, ούτε για να κάνει προπαγάνδα πολιτική, ούτε για να πάρει ψήφους, ούτε για να κοροϊδέψει, ούτε για να τίποτα. Το κάνει σύμφωνα με κάποια δεδομένα, επιστημονικά, μεθοδολογία, αποτέλεσμα, μέτρες, αξιολόγηση κλπ. Λοιπόν, και βλέπετε, είτε το αναθέτουν σε ανθρώπους της Αθήνας, είτε το αναθέτουν σε ανθρώπους που δεν ξέρω πού έχουν τα προσόντα, οι διάφοροι εθελοντές εμφανίζονται έτσι και πάνε και κάνουν ό,τι να είναι, χωρίς κανείς να καταλαβαίνει τι κάνουν και χαλιώνται λεφτά σε αυτή την περίπτωση. Και εξηγείται ίσως και η κατάσταση που. Και υπάρχει ένα χάος. 72% υποεκπαιδευόμενοι. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόγραμμα Κομμένιους, κομμάτι του προγράμματος Σόκρατες, όπου μας δίνει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας λευθύνει λεφτά για να παρέσουμε σε ζητήματα μειονοτικών γλωσσών, εκπαίδευση κλπ. Πριν από 3 χρόνια, κύριε Πανούση, αυτήν την περίοδο, πολλοί από εμάς θυμούνται ότι το κυρίαρχο σύνθημα με το οποίο διεκδικήσατε την Πρετανική Αρχή ήταν η κάθαρση. Πέρασαν 3 χρόνια. Τελικά, πόσο έχει επέλθει αυτή η κάθαρση στο Πανεπιστήμιο, καθώς πολλά ακούσαμε τον τελευταίο καιρό, υπόθηκαν πολλά για μαύρες λίστες, για αντιπαραθέσεις, για κουκουλώματα, για χρήματα τα οποία διασπαθίστηκαν, χάθηκαν. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, καταρχήν το θέμα της κακοδιαχείρισης το είχα θέσει εγώ, όχι 3 χρόνια, 5 και 2 χρόνια ήμουν αντιπρίτανης. Και όλοι οι θεσμοί αδράνησαν σε βαθμό αξιοπερίεργο. Διότι η δικαστική εξουσία. Όλοι. Η δικαστική εξουσία, τα πειθαρχικά συμβούλια. Βέβαια τώρα αρχίζουν να εμφανίζονται τα πράγματα. Δηλαδή εμφανίζονται να παίρνουν την τελική τους έκβαση. Υπάρχουν δηλαδή παραπομπές, υπάρχουν καταλογισμοί χρηματικοί κλπ. Κλπ. Ό,τι παίρνουν από το χέρι μου, γιατί εγώ εκτός από κάθαρση, είχα πει και το εξής, εγώ δεν είμαι ούτε δικαστής ούτε Θεός. Ούτε θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εντάξει, παίρνουν κακές αποφάσεις. Και καλά θα είναι όταν παίρνουν κακή απόφαση μετά να το λέει κιόλας. Δεν έκανα λάθος, δεν είναι τόσο κακό αυτό. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι. Και να πληρώνει και γι' αυτό. Και ναι, ναι, να πληρώνει όμως, ξέρετε, ναι, δεν εννοώ ότι αν έρθει λακώνης και βέβαια πληρώσει να πάει να τα κλέψει. Αλλά εννοώ ότι πήρε μια στραβή απόφαση για το Πανεπιστήμιο. Υπάρχει μέσα στο μυαλό μου η ακαδημαϊκή κύρωση που είναι πολύ σημαντικό για μας. Δηλαδή και μόνο αυτή η ακαδημαϊκή κοινότητα για να πει, ξέρετε κάτι, εσείς δεν κάνετε τίποτα ποινικό, δεν κλέψατε δεν... κλπ. Αλλά ο τρόπος που διοικήσατε δεν τον θέλουμε. Μην ξανασκεφτείτε να είστε υποψήφιος. Αυτό είναι μια πολύ ωραία ακαδημαϊκή κύρωση. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο εδώ, και εκεί έχει και πάλι η τοπική κοινωνία μια σχετική παρέμβαση στα πράγματα, υπόγεια μάλλον. Είχε την τάση στο παρελθόν να λειτουργήσει λίγο πελατειακά. Δηλαδή ο Πρίτανης εδώ είναι πολύ ισχυρός όπως τα ξέρετε. Δεν είναι σαν την Αθήνα που εκτός από τον Πρίτανη υπάρχουν και 100 υπουργοί και 100 διοικητές τραπεζών και 100 φορείς και 500 ξέρω εγώ άλλοι. Εδώ είναι ο νομάρχης, ο περιφερειάρχης, ο στρατηγός, ο Μητροπολίτης, ο Πρίτανης. Οι αρχές είναι μετρημένες εδώ πέρα. Όταν έχεις έναν προϋπολογισμό πολύ καλό
και μια δυνατότητα, έτσι, μπορεί να ξαφνικά να παρεμβαίνει στην οικονομική ζωή της πόλης με πελατειακό προσανατολισμό. Δηλαδή βοήθησε με να... Υπήρξαν φαινόμενα. Υπήρξαν, δυστυχώς υπήρξαν. Το οποίο δεν είναι από μόνο τίποτα παράνομο, έτσι, αλλά είναι ένα παιχνίδι μέσα στην πόλη που σε να σε ονομάσει τρακάρχη, ξέρω εγώ, να φτιάξει ένα συγκεκριμένο στυλ. Εγώ του είπα, δεν θα κάνω αυτά τα πράγματα. Δεν θα παίξω με την πόλη. Όποιος είναι ομοιοδότης θα το πάρει. Θα βοηθήσουμε την οικονομία της πόλης. Αλλά σας διαβεβαιώ, 3 χρόνια δεν ήρθε κανένας εργολάβος να με δει, γιατί κατέβασα τα ρολά. Είπα, υπηρεσίες υπάρχουν, τεχνικά συμβούλια υπάρχουν, Βρετανικό υπάρχει, σύμβουλος υπάρχει. Γιατί να τον εργολάβω εγώ? Σε προηγούμενες περιόδους τα ρολά δεν ήταν και τόσο κλειστά. Φοβάμαι ότι δεν ήταν. Δεν λέω τίποτα παραπάνω. Υπήρχαν επαφές. Εγώ δεν θέλω επαφές. Και δεν μπορεί κανείς να πει 3 χρόνια ότι τόσο πράγμα ακούστηκε για μένα στο επίπεδο αυτό. Πάντως, πέραν των ακαδημαϊκών ευθυνών, δεν ξέρω, ακόμη και αυτές έχουν αποδοθεί σε κάποιους που έχουν εμπλακεί σε... Κοιτάξτε, σας είπα, το Πανεπιστήμιο με τον τρόπο του τα έχει αποδώσει. Τώρα, από εκεί πέρα γίνεται η διερεύνηση δικαστική, μεθαύριο έχουμε μια δίκη, αναμένεται δεύτερη δίκη, υπάρχουν καταλογισμοί υψηλών ποσών. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό πρέπει να γίνει αντικείμενο αυτό κάποιες συγκεκριμένες προπαγάνδας, διότι σας λέω, με είχε πειράξει εξίσου και αυτό, ότι επί 2 χρόνια έλεγα εγώ ότι μα κάτι γίνεται, μα πού πάει το ευρωπαϊκό χρήμα, μα τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτά. Και σιωπούσαν όλοι, καμία εφημερίδα, κανένας δεν ασχολείται με δηλώσεις επίσημες του αντιπρίτανη. Από τη στιγμή που ανέλαβα πρίτανης, γράφει μια εφημερίδα ότι ένας υπάλληλος έλειψε το πρωί από τη δουλειά του και πληρώθηκε, την άλλη μέρα προκαταρκτική εξέταση ο εισαγγελέας. Και δεν είπα τίποτα να φοβηθώ και δεν είναι τίποτα εναντίον μου, έτσι, αλλά έδειξε ότι κάποια στιγμή είχε βολευτεί σε αυτή την πελατειακή σχέση η πόλη με τον Μπρίτανη. Και εγώ σε μεγάλο βαθμό αποδίδω το γεγονός ότι δεν είναι εξατρελαμένη μαζί μου η τοπική εξουσία, γιατί δεν μπήκα ούτε στις μιζέρια, ούτε στις κερδοσκοπίες, τις νόμες εννοώ, κερδοσκοπίες, ούτε σε οποιαδήποτε συναλλαγές με την τοπική κοινωνία. Διόρισε μου την κόρη και θα σε κάνω υποψήφιο. Κάνε μου αυτό και κάνε. Έχει μάθει γενικά η Ελλάδα να λειτουργεί. Εσύ, αυτό δεν είσαι. Εγώ ήμουν έξω από αυτά. Είμαι έξω από αυτά. Για να κλείσουμε το θέμα αυτό, πιστεύετε ότι τελικά έχει επέλθει η κάθαρση, οδίζουμε σε καλό δρόμο αυτή τη στιγμή? Γιατί κατά καιρούς έχει ακουστεί ότι έχουμε μπει σε μια μαύρη λίστα και δεν πρόκειται να έρθει ευρωπαϊκό χρήμα στην περιοχή. Κοιτάξτε, το θέμα της μαύρης λίστας. Αφήστε, υπάρχει. Μην την πούμε μαύρη λίστα. Υπάρχει μια μεγάλη επιφύλαξη των κοινοτικών παραγόντων σχετικά με το Πανεπιστήμιο Θράκης και συγκεκριμένα πρόσβαση σε συγκεκριμένες ενέργειες. Δεν είναι γενικά, διότι αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με 180 πανεπιστήμια της Ευρώπης, δεν είναι? Μάλιστα. Είμαστε σε όλα τα δίκτυα, Σόκρατες, Έρασμους κλπ. Δεκάδες πανεπιστήμια ζητάνε να συνεργαστούν μαζί μας. Αν ήταν έτσι, θα πήγε μια γενική διρεκτίβα ότι εκεί πέρα προστηρούμε. Έχουμε προβληματάκι με το Υπουργείο Εργασίας, με τη γνωστή εταιρεία και τα χρωστούμενα 500 τόσα. Το οποίο μας δημιουργεί κάποια προβλήματα, αλλά δεν μπορεί να πει κανένας ότι ξαφνικά έχουν κατεβάσει τα ρολά όλης της Ευρώπης και όλη του κόσμου απέναντι στο πανεπιστήμιο μας. Προσπαθούμε να ρυθμίσουμε αυτό και ταυτόχρονα να δείξουμε και το καλό μας πρόσωπο. Μάλιστα. Και κερδίζουμε, νομίζω. Βεβαίως, στην αναφορά του ότι θα φύγετε, δεν πιστεύω να περιμένετε ότι κάποιοι θα κατεβούν στους δρόμους κάνοντας διαδήλωση και ζητώντας την παραμονή του Πρίτανη στην περιοχή μας. Δεν πιστεύω να έχετε κάποια τέτοια... Όχι, θα με πείραζε. Αλλά δεν... Όχι, εντάξει. Δεν είναι. Τώρα αυτές είναι ακραίες και δεν νομίζω ότι έχουν σχέση με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Δηλαδή, πολλοί λένε ότι ίσως. Είμαι πολιτικός εγώ τώρα για να ζητάω. Εμφορίστε υπερβολικά από συναισθήματα στι. Μα τι άλλο έχω να κερδίσω? Επιλογές. Πετε μου, σας παρακαλώ, αυτή τη στιγμή, τι έχω εγώ? Ή θα έχω μια συγκεκριμένη φιλοδοξία, συγκεκριμένη φιλοδοξία οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού χαρακτήρα. Θα μ' αρέσει πολύ να είμαι Πρίτανης, να το παίζω Πρίτανης, κοσμικά, πολιτικά, δεν ξέρω τι. Ή θα έχω συναισθηματικό κριτήριο, τι άλλο να έχω, από τι να διέπομαι, γιατί να θέλω να μείνω, να μην μείνω σε ένα χώρο, ή γιατί θέλω να μείνω για να κερδίζω, να βγάζω λεφτά, δεν βγάζω, είτε γιατί θέλω να κάνω πολιτική καριέρα που δεν κάνω, είτε γιατί θέλω να αποκτήσω κοινωνικό κύρος γυρνώντας με τη Mercedes από εκεί που δεν το χρειάζομαι, ή διότι μ' αρέσει και ψυχικά με ικανοποιεί. Λοιπόν, εγώ στο 4ο πάντα ποντάρα, τα άλλα 3 δεν με ενδιαφέρουν. Πόσο ψυχικά σε ικανοποιεί αυτό και πόσο ψυχικά σε ικανοποιεί σιγά σιγά κάτι άλλο, καθώς αυτό χάνει. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Διαψεύδεσαι, κουράζεσαι και το άλλο αρχίζει να βαρύνει πιο πολύ.
Κατά καιρούς κάποιες δηλώσεις σας ίσως είχαν παρεξηγηθεί, είχαν χαρακτηριστεί υπερφύαλες, λέγαν δηλαδή πολλοί φορείς, ίσως όχι ανοιχτά εδώ της περιοχής μας, ότι ίσως τα παραλέτε ότι είσαι τόσο μεγάλο κεφάλαιο για τη Θράκη και ίσως λόγω αυτής της νοοτροπίας τους έχετε αποξενώσει και δεν συνεργάζονται μαζί σας. Εγώ δεν είμαι μεγάλο κεφάλαιο για κανέναν, ούτε καν για τον εαυτό μου. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω πόσο κόσμο με βλέπει. Και μάλιστα εντυπωσιάζομαι τον ενθουσιασμό του για μένα. Δεν θεωρώ ότι κάνω τίποτα σπουδαίο, δεν λέω τίποτα σπουδαίο. Από την άλλη πλευρά, θεωρώ, και σα είπα και προηγουμένω, πριν μου κάνετε ερώτηση, ότι εγώ δεν θεωρώ ότι θα έφερε κάτι κενό πίσω. Θα έρθει ένα άλλο πρίτα με το στυλ του, καλύτερο το δικό μου, καλύτερε αποφάσει να παίρνει. Δεν λέω τέτοια πράγματα. Σπίτι στην Κομωτινή έχετε? Σπίτι στην Κομωτινή δεν μ' άφησαν να αγοράσω. Δεν μ' αφήσαν να αγοράσω. Πώς αλλά είναι μια στενάχωρη ιστορία αυτή. Να τελειώσω αυτό, θα σου πω και θα επανέλθω. Είναι στενάχωρο. Έλεγα λοιπόν ότι ούτε πρέπει να υπερτιμάμε ποτέ και να λέμε ότι εγώ είμαι η Θράκη. Σαφώς δεν είμαι εγώ. Η Θράκη είναι ο λαός, είναι οι γέροι που έχουν μείνει εδώ χρόνια δύσκολα εδώ πέρα. Είναι οι εξουσίες, οι δομές, οι αρχές. Εγώ είμαι η Θράκη. Τι συμβαίνει? Απλώς επειδή για άλλους λόγους έχω πρόσβαση στα ΜΜΕ. Όχι μυστήριους. Δεν είναι κανένα μυστήριο από πίσω. Διότι πιο πολλοί λένε κατέβηκα στην Αθήνα, διότι τα ΜΜΕ, τα διαπλεκόμενα με κατέβασαν. Έχω ακούσει απίθανα πράγματα για αυτά. Λοιπόν, επειδή έχω πρόσβαση στα ΜΜΕ, το στυλ μου πέρασε πιο εύκολα. Έτσι, είναι μια μορφή, αν θέλετε, πολιτική επικοινωνία. Πέρασε πιο εύκολα τη Θράκη. Και έτσι ο κόσμος ταύτισε τον Πρίτανη της Πανεπιστημίου με τη Θράκη. Είναι λάθος τελικά. Δεν είμαι εγώ η Θράκη. Για το όνομα του Θεού. Αλλά ο κόσμος γίνεται ένα καλλιτεχνικό γεγονός και καλούν εμένα και δεν καλούν τους αρμόδιους σε θέματα. Άλλο αυτό, η υπερτίμηση και ο υπερφύαλο, όπως είπατε, και άλλο να το φτάσουμε και στο μηδέν. Δηλαδή, δεν έχει καμία προσφορά, σιγά τώρα και τι έκανε για μας και για τον εαυτό του τα έκανε. Μάλιστα, μερικοί φτάνουν και στην ακρότητα να λένε ότι εντάξει, ο Πανούς τώρα ότι ήταν για τη Θράκη, ήταν μόλις πάει στην Αθήνα δεν θα πιάσει μία. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει να είμαι μέτρο σύγκρισης πραγμάτων? Εγώ δεν έχω συγκρίνει. Και στην Αθήνα πάντως δεν είστε και τόσο επιθυμητός όπως είμαι σε θέση να. Σαφώς δεν είμαι, αλλά μπορεί να το δει κανείς με διάφορους τρόπους αυτό, έτσι. Αν αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο της Αθήνας έχει, ξέρω κι εγώ, 3.000 μέλη ΔΕΠ και φοβάται μήπως κατέβω και γίνω Πρίτανης. Μπορεί να το δει με διάφορους τρόπους. Δεν είναι να το δει αρνητικά, μπορεί να το δει και θετικά. Και το σπίτι τι θα μου πείτε, γιατί την έχω ακούσει αυτή την ιστορία. Εγώ πήρα 2 φορές δάνειο για να αγοράσω σπίτι. Εμφανίστηκαν διάφορα τοπικά, ας πούμε, προσκόμματα στο να αγοράσω σπίτι. Θα μου πείτε, αν ήθελα πήγαινα σε έναν, ξέρω εγώ, μεσίτη και μου το έβρισκε και το αγόραζα, έτσι. Υπάρχουν και απλές. Ναι, εντάξει. Δεν είναι μεριά ο καθένας, αλλά το ότι έχω πάρει δάνεια για να αγοράσω σπίτι, τα οποία τελικά πέσαν στο κενό, δηλαδή έλειξη ισχύ του, είναι δεδομένο. Δηλαδή χαρτιά που τα βρίσκει κανένας. Τελικά όμως ξέρετε κάτι, πάλι να αυτούς συγκινησιακό, μένεις εκεί που θέλεις να μείνεις και εκεί που σε θέλουν να μείνεις. Όταν αισθάνεσαι ότι σε ένα χώρο κάποιοι άνθρωποι αρχίζουν σιγά σιγά ή να σου δείχνουν ότι εντάξει καλός είσαι, αλλά όχι να μας μπεις και πολύ στη μύτη και αν μείνεις εδώ μπορεί να μπεις περισσότερο όσο πρέπει, λες εντάξει, εγώ θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Η επόμενη μέρα στο Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο ποια θα είναι, πιστεύετε εσείς? Θα εξαρτηθεί και από τις πριτανικές εκλογές, οι οποίες σε μία εβδομάδα θα έδειξε. Θα είναι αυτό που θα θέλει η πανεπιστημιακή κοινότητα να έχει. Εγώ είχα πει το 1994 ότι δεν διαλέγεται Πρίτανη, διαλέγεται τρόπο ζωής. Άρα λοιπόν, αν καταφέρουμε να πάμε σε ήρεμο κλίμα σε εκλογές και όχι σε άσπρα μαύρα, που εγώ δεν μου αρέσουν αυτά. Όποιος κερδίσει, ξέρω εγώ, εξοντώνει τον άλλον. Ή ότι εμείς είμαστε καλοί και άλλοι τελείως κακοί. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι με φαντασία που κάνουν ή δεν κάνουν καλύτερη σύνθεση από τους άλλους, τριάδες εννοώ. Αλλά δεν υπάρχουν ένα άσπρο μαύρο τώρα. Αν καταφέρουμε και πάμε σε ωραίο κλίμα και με ωραίες συνθέσεις, οποιαδήποτε να κερδίσει, εγώ σας είπα δεν παίρνω θέση περί υποψηφίων, δεν θα ήταν και άκοψο. Νομίζω και με τη δικιά μου βοήθεια. Ούτε συμμετέχετε σε μαγειρέματα όχι, και. Είναι πρώτη φορά, μάλιστα θα είναι και το επόμενο άρθρο μου σε κάποια εφημερίδα της Αθήνας. 19 χρόνια μετά δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω ποιοι ψηφίζουν. Πάντω, υπάρχουν και καθηγητές που είναι του κλίματός σας, είτε συνεργάτες σας και αυτοί προβάλλουν ως υποψήφοι και ίσως συνειρμικά κάποιοι από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, πανεπιστημιακής, συνδέσουν τη δική τους την παρουσία με τη δική σας συνεργασία ή υποστήριξη. Μιλάτε για τον κύριο Κλάδη. Κοιτάξτε, τον κύριο Κλάδη συνδέαμε με αδερφική φιλία, είμαστε και κουμπάροι.
δεν τον ενθάρρυνα να βάλει υποψηφιότητα. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο, είναι ο καλύτερος στην διοίκηση σε θεωρητικό επίπεδο. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ο κύριος Σιμόπουλος που ακούγεται ή ο κύριος Χαραλαμπάκης ή όλοι όσοι είναι υποψήφοι, ο κύριος Καρτάλης, αυτοί είναι άνθρωποι που είναι 20 χρόνια στη Θράκη, έχουν προσφέρει και δικαιούνται να βάλουν, έτσι. Δεν έχω καμία προτίμηση για κανέναν. Θα πάω να ψηφίσω όπως θα ψηφίσει ο καθένας, αλλά είμαστε μικρή πόλη και μικρός χώρος. Αν έστω και σε έναν πότε θα ψηφίσει, θα μαθευτεί αμέσως, οπότε θα το ξέρετε. Αλλά μην κάνουμε έμεσους συλλογισμούς, διότι έμεσος συλλογισμός είναι ο κ. Χαραλαμπάκης, που είναι στην νομική, αλλά θα μπορούσε και αυτό να το βοηθάω. Έχει υποθεί ότι αγωνιούσατε και ίσως και αγωνιάτε, και θέλετε να το πείτε, για την εκπροσώπηση της νομικής στο Πρωτοβουλίο Συμβούλιο. Αυτό είναι αλήθεια, ότι ακόμα και αν η νομική δεν καταφέρει, δεν ξέρω τι θα γίνει, να εκπροσωπηθεί με έναν άνθρωπο, θα έπρεπε οπωσδήποτε η νομική να είναι παρούσα στις συζητήσεις. Είναι μια σχολή με κύρος. Ήταν η πρώτη σχολή του Πανεπιστήμιου. Το ότι γίνανε 11 τμήματα και ξεπεράστηκε από αριθμούς κλπ. Δεν σημαίνει ότι είναι κάτι αμεληταίο. Έτσι χαίρομαι που νέοι άνθρωποι, όπως είναι και ο Άρης Χαραλαμπάκης, ο Κώστας Ρέβελς κλπ. Πολλοί νέοι, καθώς εμείς παλιώσαμε έτσι κι αλλιώς, ασχολούνται και παίρνουν στα χέρια τους την παρουσία. Δεν ξέρω αν είναι και εξουσία, αλλά την παρουσία της νομικής. Η εκλογή κάποιων προσώπων μπορεί να σημαίνει πισωγύρισμα στο Πανεπιστήμιο. Γνωρίζετε κάποια ονόματα υποψηφιότητων με τους οποίους στο παρελθόν συγκρουστήκατε? Μήπως λοιπόν η δική τους εκλογή ενδεχομένως θα σημαίνει απόρριψη της δικής σας προσπάθειας ή του δικού σας οράματος και άρδιν αλλαγή του όλου σχεδιασμού για το Δημοκρατία Πανεπιστήμιο? Δεν το πιστεύω. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κακό στο Πανεπιστήμιο. Ότι μπορούν να κάνουν λαθεμένους χειρισμούς, όπως και εγώ μπορώ να με κατηγορήσω, να με επισημάνετε ότι έχω κάνει λαθεμένους χειρισμούς. Και θα το παραδεχτώ με τους ανθρώπους που λένε ότι έχουν κάνει. Δηλαδή, δεν σας ανησυχεί η κατοχήρωση μιας εγγύησης συνέχειας της δικής σας προσπάθειας? Ο καθένας θα το ήθελε. Αλλά κανείς δεν είναι σαν τον άλλον. Ούτε κανείς παίρνει και πετάει το παρελθόν, όπως εγώ δεν το έκανα. Ούτε κανείς μην πείτε αναγκαστικά το παρελθόν, γιατί έχει το προσωπικό του στυλ, ούτε δεσμεύεται. Σαφώς θα ήθελα στις βασικές μου επιλογές να υπάρχει συμφωνία και, αν θέλετε, και διορθωτικές κινήσεις. Δεν θα ήθελα να ξανακλείσει το Πανεπιστήμιο. Δηλαδή, θα ήταν τρομερό λάθος να δώσουμε σωστρέφεια σε αυτό το ίδρυμα. Αυτό το ίδρυμα, στην κοινή γνώμη, η κοινή γνώμη το παρακολουθεί με πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, κάτι γίνεται εκεί. Η Θράκη κάτι καλό κάνει. Το Πανεπιστήμιο Θράκης κάτι κάνει. Αν ξαφνικά, ενώ δεν ξέρω, ακούτε τίποτα για το Πανεπιστήμιο Πάτρας, δεν λέω ότι δεν κάνουν έρευνα οι άνθρωποι για δασκαλία, αλλά ακούτε ότι εκεί κάτι πρωτοποριακό γίνεται. Εάν ξαφνικά σπάσουν οι διάβλοι επικοινωνίας, ας πούμε ότι ο νέος πρίτανης δεν θέλει να μιλάει στην τηλεόραση, δεν μιλάει ωραία, δεν τους αρέσει, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Ή ξαφνικά αποφασίσει ότι αυτό που μετράει είναι η εσωτερική εξουσία. Δηλαδή, ποιο θα βγάλω πρόεδρο, ποιο θα γίνει καθηγητή, τι θα γίνει με τις ΔΤΠ και το διοικητικό προσωπικό, ποιο είναι ο δικό μου, ποιο είναι ο δικό σου, που δεν το βλέπω να γίνεται, θα κλείσει το Πανεπιστήμιο και θα ξαναγίνει ένα χώρο ο οποίο δεν μπορεί να βγάζει λουλούδια. Αλλά δεν το βλέπω. Δηλαδή, οι υποψήφοι δεν δείχνουν τέτοια χαρακτηριστικά. Αν έβγαινε ο κ. Γκότση πρίτανη, πώ θα σφαινόταν? Αν έβγαινε, θα τον εκλέγανε, φαντάζομαι, θα τον διορίζανε. Άρα ήταν μια απόρριψη τη δική σα. Όχι, εγώ δεν σκέφτομαι έτσι. Είναι σαν να λέτε ότι αν εκλεγεί ο κ. Σίδερης, που και αυτό μπορεί να είναι υποψήφιο, είναι η συνέχεια μου. Κανείς δεν είναι η συνέχεια μου. Εγώ δεν χρήζω διαδόχους, ούτε έχω τέτοιες τάσεις, ούτε θα μπορούσα να το κάνω με την ακαδημαϊκή μου έτσι, ιδεοντολογία. Όχι, δεν θεωρώ ότι κάποιος είναι η άρνησή μου και κάποιος είναι η συνέχεια μου. Πάντως δεν έχουν ακουστεί ούτε προγράμματα. Δεν ξέρω καν αν μία μέρα πριν από το επίσημο κλείσιμο των σχημάτων, αν έχουν καν καθοριστεί αυτά τα σχήματα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι γνωρίζω, θετικό. Δεν έχουν καθοριστεί, αλλά με τον νέο εσωτερικό κανονισμό που ψηφίσαμε σύγκλιτο, καταθίδεται για πρώτη φορά 5 μέρες νωρίτερα. Παλιά, αν θυμόσαστε, ήταν 1 μέρα νωρίτερα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, από την Παρασκευή το μεσημέρι μέχρι την Τετάρτη, είναι πολύς χρόνος για να μπορέσουν να εμφανιστούν. Δηλαδή, Παρασκευή 11 ώρα θα ξέρετε. Και δεν είναι το Σάββατο εκλογές όπως γινόταν παλιά, έτσι γινόταν. Την προηγουμένη καταθέταμε και την επόμενη είχαμε εκλογές. Τώρα είναι 5 μέρες. Δηλαδή θα γυρίσουν στις 3 πόλεις, θα μιλήσουν, θα κάνουν, θα αναπτύξουν τα προγράμματα τους. Έχουν χρόνο. Δηλαδή. Λόγω του ότι το Πανεπιστήμιο ακόμη δυστυχώς είναι υπό ανάπτυξη, μπορεί να συνδεθεί η δράση ενός Πρίτανη, ενός της Πρετανικής Αρχής με κάποιες επιλογές στο Πανεπιστήμιο? Δηλαδή μπορούν οι Πρετανικές Αρχές που θα προκύψουν να αλλάξουν άρδιν την εικόνα, την αναπτυξιακή ή τους στόχους του Πανεπιστήμιου? Κοιτάξτε, το Πανεπιστήμιο δεν είναι ανώνυμη εταιρεία να έχει ένα μεγάλο μέτοχο και κάνει ό,τι θέλει. Ακόμα και αν θέλει ο Πρίτανης ή οι Αντιπρίτανες να επιβάλλουν, υπάρχει σύγκλητος, υπάρχουν τα συμβούλια, υπάρχει το κίνημα, το φοιτητικό, υπάρχουν τα τμήματα.
Δεν είναι τόσο εύκολο. Υπάρχουν αυτά, κύριε Πρίτη. Υπάρχουν και αν δεν υπάρχουν, αν τα δουν να πιέζονται, θα υπάρξουν. Δεν είναι διεύκολο να έρθει ένα πρίτανη τώρα και να μπει και να μην ξεχάσει τα όλα, τα κεφάλια κάτω και θα σα κάνω επιθεώρηση κάθε μέρα το πρωί να δώνεστε στο. Θα αντισταθεί το σύστημα σε τέτοιου είδους διοικητικές, πειθαρχικές, στενόμυαλες αντιλήψεις. Δεν το φοβάμαι. Λίγο πριν κλείσουμε την κουβέντα, να κάνουμε μία αναφορά και στην εταιρεία διαχείρισης της πανεπιστημιακής περιουσίας, η οποία ανακοινώσατε ότι μετά το όλο θλιβερό και παρελθόν της κλείνει, έτσι δεν είναι? Εντάξει, δεν είπα κλείνει, είπα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 100 εκατομμύρια και χρωστάμε 500. Αν μας τα ζητήσουν, κλείνουμε. Αν δεν μας τα ζητήσουν, θα προσπαθήσουμε να βρούμε και άλλα λεφτά και να περιορίσουμε τη δράση μας στο αντικείμενο που κάνουν όλες τις εταιρείες. Όλες οι εταιρείες αξιοποίησης της Ελλάδος λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο. Τζιράρουν 10-20 εκατομμύρια για πολιτιστικές, κοινωνικές, εκδοτικές δραστηριότητες. Χτίζουν 2 δισεκατομμύριων κολυμπητήρια. Αυτά κομμένα. Άρα λοιπόν θα επανέλθουν και δια νόμου, διότι αυτά τα κατάλαβε και η πολιτεία και κάνει νόμο, θα επανέλθει η εταιρεία στη βάση της. Η εταιρεία είχε ένα προσωπικό που προσελήφθη αδιοράτως, δεν ξέρω πώς προσελήφθη, που κόστιζε 50 εκατομμύρια, το απολύσαμε όλο, προσπαθούμε να το βάλουμε στο πανεπιστήμιο, για να μην χάσουν δουλειά τους οι άνθρωποι, δεν φταίει τίποτα, είχε δράσεις που δεν αντίκεινται στην ακαδημαϊκή τάξη. Όλα αυτά σταματήσαν. Μάλιστα. Και νοικοκυρεύουν το σύστημα. Τελευταία ερώτηση και επεξήγηση. Γιατί άραγε δεν σας θέλει η εξουσία, είτε στη Θράκη είτε στην Αθήνα? Κοιτάξτε να δείτε, η εξουσία έχει κανόνες. Έχει μηχανισμούς, έχει παιχνίδια, έχει ρόλους, έχει συμφέροντα που έχουν να κάνουν με το να καταπατάς βασικά σου συναισθήματα, να μην πω αρχές, να χτυπάς τον άλλον γιατί αυτό είναι το παιχνίδι, ενώ δεν φταίει ή ενώ δεν φταίει τόσο, να αλλάζεις φίλους, συμμάχους, χώρους, χρόνους και δεν ξέρω τι, να έχεις αρχηγούς που υποτάσσεσαι και όχι αρχές, να αναγκάζεις να σηκώνεις το χέρι για το σηκώνει περισσότεροι, να δέχεσαι εντολές αδιαμαρτύρητα, στις οποίες δεν πιστεύεις. Υπό κανόνες στις οποίες εγώ δεν μπορώ να παίξω. Και βέβαια πολιτικών, και βέβαια έχω άποψη πολιτική, δεν μπήκα ποτέ σε μηχανισμούς, δεν έχω καταλάβει την όλα αυτά τα πράγματα από ζωή μου. Έτσι, σε όλη μου την πορεία, όπως το λέω έτσι, από ονοματάρχη και κάτω με λατρεύουν, από ονοματάρχη και πάνω έχουν κάποια επιφύλαξη, διότι ξέρουν όλοι, όπως είπα προηγουμένως, οι εργολάβοι, το ίδιο ξέρουν και οι πολιτικοί, ότι δεν θα σηκώσω το τηλέφωνο και θα δώσω διαταγή, ότι έχω το δικό μου τρόπο, τη δικιά μου ηθική, που νομίζω ότι αυτή τουλάχιστον αναγνωρίζεται από όλους, να χειρίζομαι τις δημόσιες υποθέσεις. Το τι είναι ιδιωτικό είναι άλλο θέμα. Αλλά τις δημόσιες υποθέσεις τις χειρίζομαι με μεγάλη προσοχή. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να αλλάξει στην νοοτροπία της κοινωνίας, της κομμωτινής, την οποία άλλωστε τη ζήσατε πολύ, ώστε να αλλάξει και η πραγματικότητα στη Θράκη? Η ιστορικά θεμελιωμένη καχυποψία απέναντι στον καθένα, δηλαδή και στον Πελοποννήσιο και στον Αθηναίο, που μπορεί να δικαιολογείται, διότι πραγματικά πολλοί θρακολογούν και κερδοσκοπούν, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα άνοιγμα. Οι Θρακιώτες δεν είναι ότι δεν είναι φιλόξενοι, δεν είναι ότι δεν έχουν άνοιγμα ψυχής και ότι όλα αυτά είναι δεδομένα. Έχουν μια μορφή φόβου μην ξαναδιαψευστούν. Αποτέλεσμα αυτής της τάσης, ας πούμε, αυτής της νοοτροπίας είναι να γλιτώνουν πιθανόν 90 φορές από τους επίδοξους εκμεταλλευτές, να θυσιάζουν όμως τους 10 που ήρθαν να τους αγκαλιάσουν, δηλαδή ήρθαν να δώσουν και δεν ήρθαν να πάρουν. Είναι ένα λεπτό σημείο το οποίο θα γίνει μόνο ανοιχτή κοινωνία. Τι να κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να ανοιχτούμε, να χαμογελάμε, να συνεργαζόμαστε, να προσέχουμε, να διαφυλάσσουμε, να τηρούμε, να βάζουμε κανόνες. Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος το να κλειδωθούμε σπίτι από ένα ματάκι, το λέω έτσι παραστατικά, και να κοιτάμε και να προσπαθούμε να κόψουμε τον άλλον και εν αμφιβολία να τον θεωρούμε εχθρό μας, δεν μας βοηθάει.
Πριν από λίγες μέρες είπατε ότι κατά 99,5% θα εγκαταλείψετε και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Όσο περνάει ο καιρός, το 0,5% αυξάνεται? Είναι ένα dream. Ένα dream τηλεφώνο. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο κύριος Γιάννης Πανούσης. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτε άλλο. Έχω την εντύπωση ότι η κουβέντα ήταν ενδιαφέρουσα. Εμείς πιστεύουμε ότι όσοι αγαπούν τη Θράκη μένουν στην περιοχή μας και αγωνίζονται για αυτήν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη με ένα ενδιαφέρον, θέλω να πιστεύω, θέμα. Καλή σας νύχτα.